Συνεχίζω τη χάρη του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Βρισκόμαστε στο 16ο, που είναι και το τελευταίο κεφάλαιο. Και ο Άγιος Απόστολος Παύλος, εκτός από τους χαιρετισμούς, επανέρχεται τώρα πλέον και κάνει αναφορά στο ήθος. Μέχρι τώρα αναφερόταν στο δόγμα, και μάλιστα στο δόγμα της Αναστάσεως, γιατί υπήρχαν κάποιοι αιρετικοί οι οποίοι αφισβητούσαν την Ανάσταση των νεκρών. Τώρα θα μιλήσει για την ελεημοσύνη, η οποία είναι αναγκαιότατο χρέος του χριστιανού. Λέει λοιπόν στον πρώτο στίχο του 16ου κεφαλαίου: «Περι δε της λογίας της εις τους Αγίους, ως περ διέταξα τες εκκλησίες της Γαλατίας, ούτω και εμείς ποιήσατε». Όσον αφορά τη λογία, όπως ακριβώς έδωσα οδηγίες, διέταξα, διαταγή, εντολή στις εκκλησίες της Γαλατίας, έτσι να κάνετε κι εσείς. Λογία είναι η ελεημοσύνη. Αφού τελείωσε ο μακάριος Παύλος, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ερμηνεύοντας το στίχο, τον περί του δόγματος της Αναστάσεως λόγων, θέλοντας να έμβει εις των ηθικών λόγων, αφήκε όλα τα άλλα και ήρθε στο κεφάλαιο των αιρετών, την ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη είναι κατεξοχήν η έκφραση του Θεού, ο οποίος είναι αγάπη. Και θα πρέπει να είναι και η έκφραση του χριστιανού, να ελεεί, να συγχωρεί, να αγαπά, να πονά, να συμπονά, να κλαίει με τα κλαιόντων. Το δόγμα και το ήθος είναι άρρηκτα συνδεδεμένα στη χριστιανική ζωή και ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Το δόγμα φανερώνεται με το ήθος και το ήθος είναι απάβγασμα, θα λέγαμε, και καρπός του δόγματος. Εάν το δόγμα είναι ορθόδοξο, και το ήθος θα είναι ορθόδοξο. Εάν η πίστη δηλαδή είναι ορθή, θα είναι και η ζωή ορθή. Βέβαια, όταν διαχωριστούν αυτά τα δύο, τότε δεν συμβαίνει αυτό. Και αυτό είναι το αφύσικο, να υπάρχει διαχωρισμός. Δηλαδή, άλλα πιστεύω και άλλα κάνω. Και δυστυχώς σήμερα στην εποχή μας έχει γίνει και αυτό. Και όχι μόνο στο επίπεδο της πίστεως εις τον Θεό, αλλά και της πίστεως μεταξύ μας. Βλέπετε αυτές οι μαριονέτες που λέγονται πολιτικοί, έτσι, και υποτίθεται μας κυβερνάνε, αλλά δεν μας κυβερνάνε αυτοί, κυβερνάνε οι τραπεζίτες, οι banksters όπως τους λένε, έτσι, οι gangsters δηλαδή των τραπεζών, των bank, άλλα λένε και σε 6 μήνες θα πούνε άλλα και άλλα κάνουν. Και σου λένε δεν θα γίνει αυτό και μετά από μια εβδομάδα γίνεται. Αυτό που τους είπανε πριν μια εβδομάδα δεν θα γίνει. Αυτό είναι διαχωρισμός, θα λέγαμε, πίστεως και ζωής. Δόγματος και ήθους, θα το λέγαμε στην Ορθόδοξη Ορολογία. Είναι δείγμα ασυνέπειας, δείγμα σχιζοφρένειας, θα λέγαμε, δείγμα στοιχειώδους, έλλειψης στοιχειώδους υπευθυνότητας. Ο χριστιανός ζει σύμφωνα με αυτά που πιστεύει. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες έκαναν μεγάλους αγώνες για την πίστη. Γιατί η πίστη καθορίζει τη ζωή. Όταν όμως υπάρχει, όπως είπαμε, αυτή η συνέπεια και αυτή η αδιάρρηκτη η ένωση, αδιάρρηκτη. Άρα σήμερα έχουν διαραγεί τα πάντα, έχουν διαλυθεί τα πάντα και έχει διαλυθεί και αυτή η ένωση δόγματος και ήθους. Και σου λέει ο Προτεστάντης, εγώ πιστεύω στον Χριστό. Και συζεί και πορνεύει και αμοιχεύει. Και σου λέει ναι, εγώ όμως θα σωθώ. Γιατί πιστεύω. Μα η ζωή σου δεν έχει σχέση η ζωή, εφόσον έχω την πίστη θα σωθώ. Αυτή είναι η σχιζοφρένεια των αιρετικών. Και αυτό δυστυχώς πάει να περάσει και σε εμάς σήμερα, και στους Ορθοδόξους. Και σου λέει γιατί η κοπέλα να είναι μοντέρνα, να χορεύει, να βάφεται, να κάνει ό,τι κάνουν οι κοσμικές κοπέλες και πρέπει να πηγαίνει στην εκκλησία, να κοινωνάει και δεν τρέχει τίποτα. Όλα είναι πολύ καλά.
Και αυτοί είναι και πολύ έτσι μέσα σε όλα ενημερωμένοι και αξιέπαινοι. Αλλά αυτό ακριβώς είναι η τρομερή, η μεγαλύτερη απάτη του διαβόλου. Να σε κάνει να νομίζεις ότι άλλο μπορείς να πιστεύεις και άλλο να ζεις. Και δυστυχώς αυτό έχει ακουστεί και από χίλιοι ιερατικά και αρχιερατικά, ότι μπορεί να έχουν και οι αρχιερείς ιδιωτική ζωή. Δεν έχει σημασία που είναι αρχιερείς ή που είναι ιερείς, και αυτοί οι άνθρωποι είναι, έχουν και αυτή την ιδιωτική του ζωή, αν είναι δυνατόν. Και επιτέλους αυτή η ιδιωτική ζωή, αν την ονομάσουμε έτσι, δεν πρέπει να είναι σύμφωνη με την πίστη τους, δεν πρέπει να είναι σύμφωνη με τα κηρύγματά τους, σύμφωνη με την Ορθοδοξία. Αυτή λοιπόν η διάζευξη δόγματος και ήθους είναι ήθους, δηλαδή πίστεως και ζωής, είναι η μεγαλύτερη, θα λέγαμε, έκπτωση, η μεγαλύτερη κατάπτωση στο επίπεδο και της πίστεως και της ζωής. Ένας άνθρωπος που άλλα σου λέει και άλλα κάνει, και άλλα σου λέει σήμερα και άλλα θα σου πει σε μια εβδομάδα, τι άνθρωπος είναι αυτός, τελείως, θα λέγαμε, σχιζοφρενής πνευματικά και τελείως αναξιόπιστος. Ένας άνθρωπος διαλυμένος, μια διαλυμένη προσωπικότητα. Αφού λοιπόν τελείωσε ο Απόστολος Παύλος με το θέμα του δόγματος περί της Αναστάσεως, τώρα έρχεται στο επίπεδο της ζωής και μιλάει για τη σπουδαιότατη αρετή της ελεημοσύνης. Και δεν πρέπει να περιορίζουμε την ελεημοσύνη στο να δώσουμε κάποια χρήματα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Ή κάποια τρόφιμα, κάποια υλικά αγαθά. Μεγίστη ελεημοσύνη είναι η προσευχή που θα κάνεις για τον πλησίον. Μεγίστη ελεημοσύνη είναι η ανοχή, η υπομονή στην αδυναμία του άλλου, στην κακεντρέχεια του άλλου, στην αλαζονία του άλλου, η οποία εκδηλώνεται επάνω σου, έτσι φανερώνεται σε σένα, η συγχωρητικότητα και η αγάπη μάλιστα στον εχθρό. Αυτή είναι μέγιστη ελεημοσύνη. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του Θεού. Ο Θεός λέει αγαπά και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και δεν κρίνει κανέναν. Ο Χριστός μας, ο Πατέρας, όλη την κρίση την έδωκε στον Υιό. Δεν καταδικάζει κανέναν ο Θεός Πατέρας. Και εμείς, χωρίς έλεος, μπαίνουμε πάνω από τον Υιό, πάνω από τον Πατέρα και κρίνουμε και κατακρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Αυτό τι δείχνει? Απουσία ελέους, απουσία αγάπης. Μιλάει λοιπόν εδώ για την ελεημοσύνη και πιο πολύ βεβαίως εδώ θα αναφερθεί στην ηλική ελεημοσύνη, στη συγκέντρωση χρημάτων για να βοηθηθούν πάσχοντες αδελφοί. Λέει λοιπόν λογία, περί της λογίας της εις τους Αγίους. Λογία ονομάζει την συλλογή και την σημάζωξη των άσπρων, των χρημάτων, των δεδομένων ελεημοσύνην εις τους φτωχούς χριστιανούς. Ότι λογής είναι το σήμερον καλούμενον κουτίον, το λέει ο Άγιος Νικόδημος, που είναι, θα το λέγαμε σήμερα, ο δίσκος που περιάγεται εις τον ναό. Και θα πούμε και γι' αυτό πόσο άτομο είναι που περιάγεται σε ώρες που δεν πρέπει. Και κανονικά δεν πρέπει να περιάγεται, να είναι στην πόρτα του ναού και όποιος θέλει να αφήνει ό,τι θέλει. Δείχνει ο Απόστολος, λέει ο Αγικός Δημοσευθής, από το προήμιο. Και από αυτό ακόμα το όνομα, την ευκολία του πράγματος. Διότι εκείνο που σημαζώνεται από πολλούς, δεν φαίνεται βαρύ, αλλά είναι ελαφρό εις τον καθένα. Έτσι όταν όλοι μαζί συνεισφέρουν ό,τι θέλει και ό,τι μπορεί ο καθένας για τους στοχούς, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ ελαφρύ. Και μπορεί να δώσει κανείς έτσι από ένα ελάχιστο χρηματικό ποσό και να μαζευτεί ένα σεβαστό ποσό που θα ανακουφίσει τους ενδέεις. Έπειτα κινεί αυτούς η ζήλων της ελεημοσύνης.
με το να διηγείται εκείνα όπου οι άλλοι κατόρθωσαν. Καθώς λέγει, οι γαλάτες σημαζώνουν ελιγμοσύνη για τους Αγίους, είτε για τους φτωχούς χριστιανούς που βρίσκονται στο Ιεροσόλυμα. Έτσι σημαζώνετε αυτοί και εσείς. Κάντε και εσείς το ίδιο, μιμηθείτε τους. Τους παρακινεί λοιπόν και τους ανάβει, θα λέγαμε, μια καλή ζήλια. Αυτή η ζήλια είναι καλή. Να ζηλεύουμε τις αρετές του άλλου και να θέλουμε να του μοιάσουμε στις αρετές. Δεν είπε συμβούλευσα τους γαλάτες να κάνουν τούτο, αλλά είπε διέταξα. Ως περδιέταξα τις εκκλησίες της Γαλατίας, ούτω και εμείς, με ύψιλον εσείς δηλαδή, ποιήσατε. Όπως διέταξα εκείνους, διατάσσω δηλαδή και εσάς, κάντε και εσείς το ίδιο. Για να μάθεις εσύ, ο χριστιανός, ο που ακούς, ότι η σημάζωξη σε αυτή τη ελεημοσύνη για τους φτωχούς χριστιανούς είναι διάταγμα βασιλικών. Είναι δηλαδή προσταγή του Βασιλέως Χριστού, διαταγή. Και για τούτο δεν πρέπει να το καταφρόνεις, αλλά χρεωστικός να το κάνεις, να το κάνεις δηλαδή ως χρέος. Είναι χρέος η ελεημοσύνη. Και θυμόμαστε από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα που όριζε ο νόμος ότι πρέπει το 1/10 των εισοδημάτων του ο ευλαβής Ιουδαίος να το δίδει ελεημοσύνη. Στην Παλαιά Διαθήκη έχει μια ωραία υποσημείωση ο Άγιος Νικόδημος. Υπήρχε ένας τόπος ορισμένος και ξεχωριστός στο Ναό του Θεού, στον περίφημο αυτό Ναό του Σολομώντος, όπου έβαζαν οι Ιουδαίοι αργύριο και χρυσίο, τόσο για την ανακαίνιση των σαθροθέντων μερών του ναού, για να ανακαινίζονται έτσι τα κατεστραμμένα μέρη του ναού, να ανακαινίζονται ο ναός, ο οποίος ως κτίσμα είχε τις φορές του, και επίσης για τις άλλες ανάγκες των ιερέων και του λαού. Υπήρχε ένας ορισμένος τόπος όπου συγκεντρώνονταν άργυρος και χρυσός. Αυτός ο τόπος ονομαζόταν Θησαυρός Οίκου Κυρίου, όπως γράφεται στον Ιησού του Ναβί, στο βιβλίο αυτό Ιησούς του Ναβί. «Και πάν αργύριον ή χρυσίον ή χαλκός ή σίδηρος, Άγιον έστε το Κυρίο, εις Θησαυρών Κυρίου εισενεχθήσετε». Ό,τι δίνει ο λαός, έτσι, είτε είναι άργυρο, είτε είναι χρυσό, είτε είναι χαλκός, είτε είναι σίδερος, είναι αφιερωμένο, ξεχωρισμένο για τον Κύριο. Δεν μπορεί να του καταχραστείς. Γι' αυτό είναι μεγίστη αμαρτία να κλέψεις από το παγκάρι του ναού. Δεν είναι το ίδιο από το να κλέψεις ένα σπίτι λαϊκού. Το να κλέψεις το ναό και τα χρήματα που είναι αφιερωμένα στον Θεό ή οτιδήποτε άλλο που υπάρχει μέσα στο ναό, δεν λέγεται κλοπή, λέγεται ιεροσιλία. Και είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη αμαρτία. Η ίδια πράξη είναι, αλλά είναι πολύ βαρύτερη μπροστά στο Θεό. Γιατί αυτά που υπάρχουν στο ναό, ό,τι είναι αυτό, χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, είναι άγια το Θεό, είναι αφιερωμένα δηλαδή. Ξεχωρισμένα για τον Θεό. Και αν θέλετε να κάνουμε μια επέκταση, και εμείς είμαστε Άγιοι. Οι πρώτοι χριστιανοί έτσι αποκαλούσαν ένας τον άλλον. Είμαστε ξεχωρισμένοι και αφιερωμένοι στον Θεό. Και δεν επιτρέπεται, αν δεν επιτρέπεται να συλλήσεις τα πράγματα του Θεού, ό,τι υλικό υπάρχει στον ναό, πολύ περισσότερο τα πρόσωπα, τους ανθρώπους, δεν επιτρέπεται να αδικήσεις, να βλάψεις με οποιοδήποτε τρόπο που είναι Άγιοι, αφιερωμένοι στον Θεό. Και κάνει μεγάλο έγκλημα οι γονείς που εμποδίζουν τα παιδιά τους να αφιερωθούν στο Θεό, όταν θέλουν βέβαια αυτά, να γίνουν μοναχοί, να γίνουν ιερομόναχοι, να γίνουν μοναχές, να γίνουν ιερείς. Γιατί το παιδί σου δεν είναι δικό σου, είναι Άγιο το Θεό, είναι αφιερωμένο στο Θεό, όπως και εσύ. Δεν σου ανήκει, ανήκει στο Θεό. Και πρέπει να το αφήσει ελεύθερο να κινηθεί όπως θέλει. Εάν θέλει ολοκληρωτικά να αφιερωθεί στον Θεό με τον τρόπο που είπαμε, οφείλεις να το δεχθείς και να δώσεις την ευχή σου.
Έτσι λοιπόν κάθε τι που προσφέρεται από το λαό είναι άγιο για τον Κύριο, αφιερωμένο στον Κύριο και θα προσκομιστεί εις θησαυρών Κυρίου στον συγκεκριμένο τόπο που υπήρχε στον ναό και συγκεντρώνονταν οι προσφορές. Ονομαζόταν και κυβωτός εκτός από θησαυρός Κυρίου. Και λέει στο βιβλίο το τέταρτο βιβλίο των βασιλιών «Και έλαβεν Ιωδαέ ο ιερεύς κυβωτών μίαν». Πήρε ο ιερέας Ιωδαέ ένα κυβώτιο και έτρισε τρόγλιν επί της ανίδος αυτής. Και τρύπησε, άνοιξε μία τρύπα στη σανίδα αυτού του κυβωτίου και έδωκεν αυτήν παρά αμαζιβή εν το οίκο ανδρός οίκου Κυρίου. Και την τοποθέτησε αυτή την κυβωτό εις το θυσιαστήριο. Αυτό θα πει αμαζιβή, είναι από το εβραϊκό χαμιτσμπέαχ, έτσι. Θυσιαστήριο ολοκαυτωμάτων. Εκεί κοντά στο θυσιαστήριο λοιπόν που ήταν δεξιά της εισόδου στο ναό, υπήρχε αυτό το θυσιαστήριο, εκεί κοντά έβαλε αυτό το κυβώτιο ο ιερέας Ιωδαέ εν το οίκο ανδρός οίκου Κυρίου. Και έδωκαν οι ιερείς οι φυλάσσοντες των σταθμών παν το αργύριον το ευρεθέν εν οίκο Κυρίου. Και έδωσαν οι ιερείς οι οποίοι φύλαγαν αυτή την θύρα όλο το αργύριο που βρέθηκε στον οίκο του Κυρίου. Τοποθέτησαν εκεί τις προσφορές που είχαν γίνει στον Κύριο από το λαό. Ονομαζόταν επίσης και γαζοφυλάκιον και Ελιασίβ, λέει στο βιβλίο του Νεεμίου, και Ελιασίβ ο ιερεύς επίησανε αυτό γαζοφυλάκιον μέγα και εκεί ήσαν πρώτερον διδόντες την Μαναάν. Μανά θα πει τις διάφορες προσφορές και τον Λίβανον και τα σκεύη. Και πάλι και καθίσα ο Ιησούς κατέναντι του γαζοφυλακίου εθεώρη πως ο όχλος βάλει χαλκόν εις το γαζοφυλάκιο. Έτσι είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Γαζοφυλάκιο λοιπόν ήταν ο τόπος ο συγκεκριμένος του ναού όπου ο λαός έβαζε τις προσφορές του. Ονομαζόταν ακόμα και Κορβανάς. Έτσι έχουμε όλα αυτά τα ονόματα. Θησαυρός οίκου Κυρίου. Κυβωτός. Γαζοφυλάκιον. Και Κορβανάς. Δηλαδή, το τα δώρα δεχόμενων κυβώτιων. Αυτό θα πει Κορβανάς. Κορβάν θα πει ελληνικά δώρων. Οι αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπων, λέει στο κατά Ματθαίον, ουκ έξεστη βαλήν αυτά εις τον Κορβανάν. Τα αργύρια του Ιούδα, που τους τα πέταξε πίσω, είπαν, δεν είναι σωστό να τα βάλουμε στον Κορβανά, στο χώρο δηλαδή, στο ταμείο εκεί που συγκεντρώθησαν οι προσφορές του λαού για τον Θεό. Και όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε διορισμένος τέτοιος τόπος, αλλά και στην Καινή Διαθήκη, έσω του ναού, μέσα στο ναό, υπάρχει τόπος έτσι όπου μπορούν οι χριστιανοί να αφήσουν τις προσφορές τους. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει «Και το κυβώτιο δε τούτο, εκείνο του κυβωτίου πολλό βέλτιον, του εν τη κοινή οικία δηλαδή». Και αναγκαιότερον, ούγαρη μάτια, αλλά ελεημοσύνη έχει συνεκλεισμένη, ή και ολίγη συν, ή και εκτιμένη εντάφθα. Έτσι, αυτό το κουτί λέει που έχουμε εδώ στο ναό, είναι πολύ καλύτερο από αυτό που έχετε στα σπίτια σας. Και πολύ πιο αναγκαίο. Δεν έχει μέσα ρούχα, όπως βάζετε εσείς, την ντουλάπα σας ας πούμε, αλλά ελεημοσύνη. Έχει συγκεκριμένη. Αν και είναι λίγοι, λέει, αυτοί που έχουν αυτή την αρετή της ελεημοσύνης. Ο τόπος αυτός είναι όμοιος με το κοινός λεγόμενο σήμερα παγκάρι.
Αυτό το κουτί που υπήρχε στο ναό στην Παλαιά Διαθήκη είναι σήμερα το παγκάρι. Οφείλεις λοιπόν, χριστιανέ, όταν ακούσει ότι ο Απόστολος διέταξε τους Γαλάτες, της Εκκλησίας της Γαλατίας, να συγκεντρώσουν ελεημοσύνη, να κάνουν τη λογία, οφείλεις και εσύ να ακούσεις αυτό το παράκελμα, την εντολή αυτή του Θεού. Κατά μία Σαββάτων, συνεχίζει το δεύτερο στίχο, έκρος το Σιμών, παρ εαυτό τη θέτω θησαυρίζων, ο αν ευωδότε. Μία Σαββάτων ονομάζεται την Κυριακή, έτσι, την πρώτη ημέρα των Σαββάτων, της εβδομάδας ημερών, την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Σάββατον γάρ ονομάζεται όχι μόνο η εβδόμη ημέρα, αλλά και όλες οι ημέρες της εβδομάδας. Συνεκδοχικός από του μέρους, το όλον. Όταν λέει λοιπόν μία Σαββάτων, εννοεί την πρώτη ημέρα των 7 ημερών της εβδομάδας. Παρακινεί αυτός σε ελεημοσύνη. Και τι του λέει, από την ημέρα αυτή της Κυριακής, κατά μία Σαββάτων, έκαστος παρεαυτό, τη θέτω θησαυρίζων ο αν ευωδότε. Από την ημέρα της Κυριακής, κατά την οποία σημαζώνεται η ελεημοσύνη, καθένας σας να μαζεύει ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί και ό,τι θέλει. Τους ενθυμίζει ο Απόστολος δια της Κυριακής τα ζωοποιά μυστήρια που αυτοί οι χριστιανοί κοινωνούν κατά την ημέρα της Κυριακής. Αν ίσως γάρ οι χριστιανοί μεταδίδονται εις την Κυριακή το άφθαρτον σώμα και αίμα του Κυρίου, πώς δεν είναι δίκαιο να μεταδίδουν και αυτοί φθαρτών έλεος εις τους φτωχούς χριστιανούς εκ των υπαρχόντων τους, εάν ελεγούνται τόσο πολύ οι χριστιανοί την ημέρα της Κυριακής από τον Κύριο και παίρνουν μέσα τους το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Δεν είναι δίκαιο λοιπόν και αυτοί να ελεήσουν τους αδερφούς τους με φθαρτό έλεος. Προστάζει ο Απόστολος με πολύ φροντίδα και πρόνοια να θησαυρίζει κάθε ένας χριστιανός όπεραν ευωδότε, δηλαδή εκείνο που ήθελε του δώσει ο Θεός και εκείνο που έχει εύκολο. Από αυτά που σου δίνει ο Θεός, από αυτά που είναι εύκολο, δώσε. Συγκέντρωσε για τους φτωχούς. Προστάζει ο Απόστολος με πολύ φροντίδα και πρόνοια να θησαυρίζει καθένας χριστιανός όπεραν ευωδότε. Δεν είπε ευθύς φέρε, για να μην τρέπεται κάποιος αν έφερνε λίγο, αλλά είπε βάλε σε ένα μέρος, χριστιανέ, κάθε Κυριακή την καταδύναμη ελεημοσύνη σου και σημάζωνε αυτή στον οίκο σου, και όταν γίνει αρκετή ποσότης τότε φέρε την. Για να μην πει εγώ δεν έχω, έχω πολύ λίγο, ντρέπομαι να το πάω αυτό το λίγο, σιγά σιγά μάζευε τα και όταν γίνει κάπως αρκετό το ποσό, τότε να το φέρεις και να το προσφέρεις στην Εκκλησία. Άποτε δε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, να ήθελε ενεργείται και στους τωρινούς καιρούς από τους χριστιανούς η παραγγελία αυτή του Αποστόλου και να γίνεται στον οίκο του κάθε ενός η ζημάζωξη της ελεημοσύνης των φτωχών. Και όχι να γίνεται μέσα στην Εκκλησία, στο φρικτό καιρό της Θείας Λειτουργίας και της ανεμάκτου ιερουργίας. Επειδή αυτοί που βαστάζουν τα κουτία, το δίσκο σήμερα, της ελεημοσύνης, και περιερχόμενοι όλων των ναών, σχίζοντες και παραγωνιζόμενοι το πλήθος του λαού, κόβουν έτσι μέσα από το πλήθος και παραγωνίζονται και σπρώχνονται και σπρώχνουν το πλήθος του λαού, προξενούν αληθινά μεγάλη ταραχή στην Εκκλησία του Θεού.
Και αυτοί δεν ακούνε τη Θεία Λειτουργία, αυτά που λέγονται Θεία Λειτουργία, ούτε και τους άλλους αφήνουν να ακούσουν αυτά με ησυχία. Και μάλιστα δυστυχώς, σαν να τους βάζει ο πονηρός, βγαίνουν τις ιερότερες ώρες. Την ώρα που λέμε τα σάκη των ζώων, που γίνεται ο καθαγιασμός, που είναι η κορυφαία, έτσι, θυσία, η κορυφαία στιγμή μέσα στη θυσία της Θείας Λειτουργίας. Και οι ίδιοι δεν παρακολουθούν οι επίτροποι και δεν αφήνουν και το λαό να ζήσει τα γεγονότα αυτά της Θείας Λειτουργίας με ησυχία και προσοχή. Εξαιτίας των ατάκτων αυτών παραγωνισμάτων και των ταραχωδών φωνών, το οποίο πόσο είναι άτοπο το βλέπει ο καθένας. Σημείωσε ότι αυτή τη συνήθεια αναφέρει και ο Θείος Ιουστίνος στην Απολογία του υπέρ των χριστιανών, δηλαδή ότι κάθε χριστιανός έκανε ελεημοσύνη κατά τη δύναμή του στους φτωχούς την ημέρα της Κυριακής. Γιατί αυτό είναι αρχαίο έθιμο. Προσθέτουμε δε και αυτό, ότι εάν οι χριστιανοί δεν θέλουν να φυλάξουν αυτή την παραγγελία του Αποστόλου και ο καθένας να συγκεντρώνει στο σπίτι του την καταδύναμη ελεημοσύνη των φτωχών στις Κυριακές και γιορτές, καν ας μη σημαζώνεται η ελεημοσύνη αυτή μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Ακόμα λέει ο Άγιος Νικόδημος, και αν δεν το κάνουν οι χριστιανοί όπως θα όφυλαν στο σπίτι τους να συγκεντρώσουν την ελεημοσύνη, ας μη γίνεται, λέει, μέσα στο ναό. Δεν είναι σωστό να ταράζουμε τη λατρεία με τη λογική ότι ο άλλος δεν πρόκειται να δώσει. Άμα δεν το πάρουμε έτσι τώρα, μετά το ξεχάσει, θα δώσει. Δεν πειράζει, λέει ο Άγιος Νικόδημος, να μην το κάνετε αυτό, μέσα στην λατρεία να περιφέρεται το δίσκο. Προσθέταμε δε και αυτό. Για να το έχουμε υπόψη μας, λοιπόν. Αυτοί που βαστάζουν τα κωτία, οι χριστιανοί, ας στέκονται έξω από την πόρτα της Εκκλησίας. Και όταν βγαίνουν οι χριστιανοί έξω, μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, ας βάλει κάθε χριστιανός του κατά δύναμη έλεος ή στα κωτία ή στους δίσκους. Πόσο απλά και όμορφα μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα. Τέλειωσε η λειτουργία, κάτσε εκεί στην πόρτα και ό,τι θέλει ο καθένας σας βάλει. Ή να μη όταν έλθω, τότε λογία γίνονται, του λέει ο Απόστολος. Κοιτάξτε τώρα, ο καθένας στο σπίτι του να συγκεντρώνει τα χρήματα για την ελεημοσύνη των φτωχών, για να μην γίνονται λογίες, έρανοι δηλαδή, τότε που θα έρθω. Πρόκαιρου μαζώνεται οι χριστιανοί την εις τους φτωχούς ελεημοσύνη, για να μην τη συγκεντρώνεται όταν είναι ανάγκη να σταλεί στους φτωχούς της Ιερουσαλήμ, τελευταία ώρα, δηλαδή τελευταία στιγμή. Λέγοντας δε ο Παύλος ότι όταν έλθω, να μην γίνονται τότε λογίες, τότε αερανοί, τους κάνει προμθυμότερους στη σημάζωξη της ελεημοσύνης. Ως αν όπου το καθενός ελεημοσύνη έχει να δοθεί εμπροσθέν του και να μετρηθεί. Όταν δε παραγένομαι, ούσε αν δοκιμάσετε δι' επιστολών, τούτους πέμψω απενεγγύν τη χάριν ημών εις Ιερουσαλήμ. Όταν έρθω, λέει, τότε θέλω πέμψω με επιστολάς την σημαζοχθήσα ελεημοσύνη σας στην Ιερουσαλήμ, με το μέσο εκείνο των αδελφών που εσείς θα κρίνετε, θα τους βρείτε δόκιμους σε αυτό, κατάλληλους δηλαδή. Επομένως, κάνετε τώρα τη συγκέντρωση στο σπίτι σας και μετά θα ορίσετε εσείς ποιοι θα μεταφέρουν την ελεημοσύνη στους αδελφούς που παίρνονται εις το Ιεροσόλυμα. Καλώς είπε ο Θείος Απόστολος ότι θέλω πέμψω εκείνους όπου ευρείται δοκίμους εις τούτο, φεύγοντας πανταχού τα σκάνδαλα όπου εκ τούτο ακολουθούν.
για να μην υποπτεύσουν πως αυτός θέλει να κρατήσει τίποτε από τα συναγόμενα άσπρα. Γι' αυτό λέει, εσείς κανονίστε, εγώ δεν θα πιάσω χρήματα στα χέρια μου, ορίστε ανθρώπους και αυτοί να πάνε την ελεημοσύνη σας στους στοχούς του Ιερουσαλήμου. Βλέπετε πόσο προσεκτικός και διακριτικός είναι. Κάμε στιγμή λοιπόν ο αναγνώστα εις το δοκιμάσετε. Βάλε μία τελεία λέει. Όταν δεν παραγένομαι, ους εάν δοκιμάσετε. Δι' επιστολών τούτος πέμψω, απενεγείτε χάριν ημών εις Ιερουσαλήμ. Και εγώ, αυτούς που εσείς θα αποφασίσετε ότι είναι κατάλληλοι για τη μεταφορά των χρημάτων, εγώ λέει θα τους στείλω για να μεταφέρουν αυτή τη χάρη, αυτή την ελεημοσύνη στην Ιερουσαλήμ. Κάθε στιγμή, κάμε λοιπόν στιγμή, λέει ο αναγνώστας, το δοκιμάσετε. Και έπειτα διάβασε, δι' επιστολών τούτος πέμψω, για να είναι το νέμα του λόγου τέτοιο. Εκείνους όπου εσείς δοκιμάσατε, αυτούς εγώ πρόκειται να τους στείλω με γράμματά μου. Σαν να λέω ότι κι εγώ θέλω να πάω μαζί τους και θέλω να συγκοινωνήσω με αυτούς στην υπηρεσία αυτή με τα δικά μου γράμματα. Και ονόμασε χάρη την ελεημοσύνη. Τούτος πέμψω απενεγγύν τη χάριν ημών εις Ιερουσαλήμ. Χάρη ονόμασε την ελεημοσύνη. Δηλαδή φιλοτιμία της προαιρέσεως. Για να δείξει πως οι ελεούντες κάνουν κάποιο πολύ μεγάλο καλό και το κάνουν με προθυμία και όχι από λύπη ή από ανάγκη. Τι ούτω γάρι είναι η χάρις, διότι τον ονομάσει ταύτην ελεημοσύνη, εστοχάστη πως είναι ανάξιο σε εκείνους τους Αγίους Χριστιανούς, όπου έμελον να τη λάβουν. Γι' αυτό δεν την ονομάζει ελεημοσύνη, την ονομάζει χάρη. Και αυτό ταιριάζει, λέει, αρμόζει στους Αγίους Χριστιανούς που επρόκειτο να τη λάβουν. Για να μην το εισαγωγικών θα λέγαμε κοσμικά τους προσβάλλει ή τους στενοχωρήσει με οποιοδήποτε έτσι τρόπο, λέγοντας ότι είστε φτωχοί, αναξιοπαθούντες και αν σας λέγουμε εμείς. Γι' αυτό λέει η χάρις. Όποιον κρίνεται θα το στείλω κι εγώ για να μεταφέρω τη χάρη σας, την ελεημοσύνη σας δηλαδή, στα Ιερουσαλήμ. Εάν δε οι άξιος του καμέ πορεύεστε, συνεμή πορεύσονται. Και αν λοιπόν είναι αρκετό το ποσό και αξίζει να πάω κι εγώ μαζί τους, τότε μαζί μου θα έρθουν και θα πορευτούν. Και αυτοί οι οποίοι θα μεταφέρουν την λογία. Αν ίσως λέει η συναχθιζομένη ελεημοσύνη σας είναι τόσο πολύ, ώστε όπου είναι αξία να διακονήσω κι εγώ στην κομιδή της, με τα χαράς κι εγώ θα υπάγω στα Ιερουσαλήμ. Με αυτόν δε τον λόγο τους παρακινεί ο Απόστολος στο να κάνουν πλωσιότερη την ελεημοσύνη. Πλην αν και ο Παύλος έχει να υπάγει αυτοπροαιρέτως, όμως πάλι θέλει να έχει μάρτυρας, πως αυτός δεν έχει να λάβει τα συναχθέντα τίποτε. Γι' αυτό και λέει ότι εγώ δεν πηγαίνω μόνος, αλλά θέλουν να έρθουν μαζί μου και εκείνοι όπου εσείς δοκιμάσετε. Είτε λοιπόν δεν θα πάει, είτε θα πάει, πάντα θα υπάρχουν και οι άλλοι. Αυτοί οι οποίοι θα προκριθούν από τους Κορίνθιους, για να μην λάβει κάποιος αφορμή να σκανδαλιστεί και να κατηγορήσει τον Απόστολο ότι κράτησε χρήματα. Ελέψουμε δε προς εμάς όταν Μακεδονίαν διέλθω. Μακεδονίαν γάρ διέρχομαι. Λέγει στη συνέχεια στον πέμπτο στίχο. Προς εμάς δε τυχόν παραμενώ ή και παραχυμάσω ή να εμείς με προπέμψετε ο εάν πορεύομαι. Θα έρθω, λέει, σε εσάς όταν και εφόσον και αφού περάσω τη Μακεδονία. Τώρα περνάω τη Μακεδονία.
Προς εμάς, σε εσάς, τυχόν, θα παραμείνω ή και θα περάσω το χειμώνα μου, για να με ετοιμάσετε εσείς και να με κατεβοδώσετε και να με ετοιμάσετε όλα τα ανακαία για το ταξίδι, για εκεί που θα πάω. Ούθε λογαριμάς άρτη εν παρόδο ειδήν. Δεν θέλω να σας δω, λέει, πρόχειρα, εν παρόδο. Ελπίζω δε χρόνο τινά επιμείνε προς εμάς. Ελπίζω να μείνω κάποιο χρόνο σε εσάς, εάν ο Κύριος επιτρέπει. Βλέπετε, όπου και αν πάμε, ό,τι και αν σχεδιάζουμε, πάντα να λέμε, εάν επιτρέψει ο Κύριος. Και κοιτάξτε πώς το σχολιάζει ο Άγιος Νικόδημος τώρα αυτό. Δεν είπε ο Απόστολος ότι πηγαίνω στη Μακεδονία, για να μην πούνε οι Κορίνθοι ότι προτιμάς καλύτερα τους Μακεδόνες από εμάς. Γιατί βλέπετε, η ζήλια, ο φθόνος, άπτεται και των τελείων και τους τέλειους τους πιάνει ο φθόνος. Και δεν θέλει να υποκινήσει φθόνο και ζήλια. Δεν τους λέει λοιπόν ότι πηγαίνω στη Μακεδονία για να μην πούνε οι Κορίνθοι γιατί προτιμάς αυτούς και όχι εμάς. Αλλά είπε, διαπερνώ τη Μακεδονία. Δηλαδή, περνάω ανάμεσα. Δηλαδή, με σπουδή και ογλυγορότητα και περαστικά βλέπω τους εν Μακεδονία χριστιανούς. Κοντά δε σε εσάς τους Κορίνθιους θέλω παραμείνει, θέλω παραμείνω η διάστημα καιρού. Περνάω από τη Μακεδονία, δεν μένω πολύ, σε εσάς όμως θέλω να μείνω κάποιο χρονικό διάστημα. Και με αυτόν τον λόγο δείχνει ότι τους προτιμάει σαν μαθητές του γνησιότερους και αξιολογότερους περισσότερο τους Μακεδόνες. Γιατί ήταν μεγάλη η Εκκλησία της Κορίνθου. Και απ' την άλλη φοβίζει ταυτόχρονα τους αμαρτάνοντας, τους αμαρτάνοντας ανάμεσα στους Κορίνθιους. Προσθέτει δε και το τυχόν. Προς εμάς δε τυχόν παραμενώ ή και παραχυμάσω. Δια το άδελο δεν είναι σίγουρο, αλλά μάλλον ίσως να συμβεί και αυτό. Να περάσω το χειμώνα μου. Να μείνω αρκετό χρονικό διάστημα και να παραχυμάσω. Με αυτόν τον λόγο λοιπόν, τι τους υποβάλλει έτσι να σκεφτούν, ότι τους προτιμά ως αν μαθητές του, ως μαθητές του γνησιότερους και αξιολογότερους, περισσότερο από τους Μακεδόνες. Γιατί ήταν μεγάλη η Εκκλησία της Κορίνθου. Αλλά και συγχρόνως φοβίζει τους αμαρτάνοντας μεταξύ των Κορινθίων. Γιατί άλλο να είναι μακριά και άλλο να τον έχουν ανάμεσά τους τον Απόστολο. Και μάλιστα για πολύ καιρό. Προσθέτει λοιπόν αυτό το τυχόν για το άδειλο, επειδή δεν ήξερε εάν θα επιτραπεί από το Άγιο Πνεύμα να παραμείνει σε αυτούς ή να μην παραμείνει. Γιατί βέβαια σχεδιάζουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά άλλες συμβουλές του Θεού και άλλες των ανθρώπων. Όπου ήθελε το Πνεύμα το Άγιο, εκεί πήγαινε ο Απόστολος Παύλος και έμενε όσο πάλι του επέτρεπε το Πνεύμα το Άγιο. Στην Έφεσο βρισκόταν τότε και πρόκειτο να πάει στη Μακεδονία, να την περάσει γρήγορα και έπειτα να πάει στην Κόρινθο. Και με πολλά σημεία δείχνει ο Απόστολος Παύλος την αγάπη που έχει προς τους Κορίνθιους. Και μάλιστα με δύο σημεία. Με ένα μένω ότι δεν θέλει να ειδεί αυτούς περαστικά, έτσι στο πόδι θα λέγαμε, και με άλλο σημείο ότι θέλει να πεμφθεί από αυτούς εκεί όπου μέλει να υπάρχει. Θέλω δηλαδή, τους λέει, εσείς να με κατεβοδώσετε για το επόμενο προορισμό μου. Να μου ετοιμάσετε έτσι το επόμενο ιεραποστολικό ταξίδι, ό,τι εφόδια χρειάζομαι εκεί που θα πάω. Επιμενώ δε εν Εφέσω έως της Πεντηκοστής. Και αυτός ο λόγος είναι ίδιος
εκείνου του ανθρώπου που πάρα πολύ αγαπάει τους αγαπημένους του, το να λέγει δηλαδή σε αυτούς που έχει να προσμείνει και ως πότε. Έτσι. Έναν που το νιώθεις φίλο, το έχεις εμπιστοσύνη, το αποκαλύπτεις έτσι και τα προσωπικά σου, θα λέγαμε, σχέδια. Πού σκέφτεσαι να παραμείνεις και πόσο χρόνο. Έτσι λοιπόν και εδώ στους Κορίνθιους αποκαλύπτει για το που πρόκειται να μείνει. Θα μείνει στην Έφεσο μέχρι, του λέει και το χρόνο, μέχρι την Πεντηκοστή. Και στη συνέχεια τι λέει. Θύρα γάρμη ανέοκτε μεγάλη και ενεργής και αντικείμενη πολύ. Μου έχει ανοιχτεί μεγάλη θύρα το Ευαγγελίο. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή ακούνε και πιστεύουν και βαφτίζονται. Και πολλοί είναι όμως και οι αντικείμενοι, οι εχθροί. Πάντα βέβαια ο διάβολος λυσάει όταν γίνεται έργο Θεού και βάζει τους ανθρώπους του να εμποδίσουν αυτό το έργο, να βάλουν σκάνδαλα. Γι' αυτό και βλέπετε και μέσα στην Εκκλησία ακόμα νεοκόροι, ψάλτες κλπ. Να εμποδίζουν το έργο του Θεού. Θύρα γάρμη ανέοκτε μεγάλη και ενεργής και αντικείμενη πολύ. Δηλαδή πολλοί πρόκειται να έρθουν στην πίστη του Χριστού και να πιστέψουν. Γι' αυτό ανοίχθηκε σε μένα μια πλατιά πόρτα για να μπαίνουν αυτοί. Αλλά η πόρτα αυτή είναι μεν ενεργητική, επειδή οι εντάφθε βρισκόμενοι έχουν τη διάνοια και προθυμία τους δραστική και ακμάζουσα στην πίστη. Διότι εις τον καλόν δάσκαλο στενοχώρια μεν λογίζεται όταν δεν έχει πρόθυμους μαθητές. Ευρυχωρία δε και πλατισμός όταν βρίσκει μαθητές επιμελής. Όταν είναι καλοί οι μαθητές και φροντίζουν να μάθουν γράμματα, έτσι χαίρεται και ο δάσκαλος. Όταν όμως κοιτάνε πώς να ξεφύγουν το μάθημα και δεν θέλουν να μάθουν, τότε αυτοί οι μαθητές, οι κακοί μαθητές, είναι κάτι το οποίο στενοχωρεί πάρα πολύ το διδάσκαλο. Εκτιμούσε λοιπόν τους Κορίνθιους, τους είχε σαν παιδιά του, τους αποκαλύπτει τα σχέδιά του, τους λέει ότι θα μείνω στην Έφεσο μέχρι την Πεντηκοστή. Και τι συμβαίνει εκεί? Ότι πάρα πολλοί πήγαιναν και πίστευαν στον Χριστό. Στον καλό δάσκαλο στενοχωρία λογίζεται όταν δεν έχει πρόθυμους μαθητές, ευρυχωρία και πλατισμός όταν βρίσκει μαθητές επιμελής. Οι εναντίοι δε, λέγει, είναι πολλοί και πολύ αντικείμενοι. Υπάρχει μεγάλο έργο Θεού, πολύ καλή διάθεση από το λαό, αλλά υπάρχουν και πολλοί εχθροί. Διότι δέχονται την πίστη πολύ, γι' αυτό υπάρχουν και πολλοί εχθροί. Ο διάβολος, βλέποντας τον εαυτό του πως ξεγυμνώνεται από τους προτέρους του δούλους και λατρευτάς περισσότερο, ταράζεται και σηκώνει πολλούς εναντίον του Ευαγγελικού μου κηρύγματος, λέει ο Απόστολος. Αντικείμενοι πολλοί. Εάν δε έρθει ο Τιμόθεος, συνεχίζει το 10ο στίχο, βλέπετε είναι αφόβος γέννηται προς εμάς. Ο Τιμόθεος επρόκειτο να πάει στην Κόρινθο και οπωσδήποτε θα κατηγορούσε τους αμαρτάνοντας και θα τους επιτιμούσε, γιατί ήταν επιμένος, αληθινός και δεν χαριζόταν και δεν χάιδευε τα αυτιά του λαού, αλλά τους βοηθούσε αληθινά παρακινώντας τους σε μετάνοια, σε διόρθωση. Τους λέει λοιπόν θα έρθει ο Τιμόθεος και τους προασφαλίζεται τους Κορίνθιους. Τους λέει να μην σηκωθούν εναντίον του Τιμόθεου οι πλούσιοι και σοφοί. Όχι ότι ο Τιμόθεος ήταν άνανδρος και μικρόψυχος και θα έπεφτε κάτω από το φόβο του, αλλά για να μην βλαβούν εκείνοι που επρόκειτο να του αντισταθούν. Γιατί όταν αντιστέκεσαι στο έργο του Θεού, παθαίνεις πολύ μεγάλη ζημιά από τον ίδιο τον Θεό. Σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζεν. Είχε ακούσει
Απόστολος Παύλος τον ακόμα ήταν Σαύλος και πήγαινε να κυνηγήσει τους χριστιανούς. Είναι σαν να κλωτσάς τα καρφιά με γυμνά πόδια όταν τα βάζεις με τον Χριστό, με την πίστη. Όταν λες ότι δεν υπάρχει Θεός, όταν γκρεμίζεις ψυχές στον ηλισμό, στην αθεία, στον αναρχισμό, σε αυτόν τον διεθνισμό, στην παγκοσμιοποίηση και στα σκοτεινά κέντρα της Μασονίας, του Σιωνισμού κλπ. Ο Τιμόθεος ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος και πρόθυμος στο να υπομείνει οποιοδήποτε κίνδυνο, χάρη του Χριστού. Και καλώς είπε ο Απόστολος Παύλος ότι θα πρέπει όταν θα έρθει ο Άγιος Τιμόθεος εσάς να το δεχθείτε και να μην φοβηθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέει, αν έρθει Τιμόθεος, βλέπετε, είναι αφόβος γέννηται προς εμάς. Να μην τον επιβουλευτείτε, να μην τσοπιτεθείτε, να μην το στενοχωρήσετε σε τίποτε. Ας αφήσω, λέει, τους έξω Έλληνας, οι οποίοι ενδέχεται να το αντισταθούν. Εγώ ζητάω το δικό σας μέρος. Να δεχθείτε του Τιμοθέου τους ελέγχους και τις επιτιμήσεις με πραότητα και ταπεινοφροσύνη και υπακοή. Το γαρ έργο Κυρίου εργάζεται ως καγό. Και αυτός κάνει το έργο του Θεού, όπως το κάνω κι εγώ. Μη τησούν αυτόν εξουθενήσει. Μη λοιπόν κάποιος τον κάνει σκουπίδι, τον εξουθενήσει, τον ταλαιπωρήσει. Ο Τιμόθεος, λέει ο Νικόδημος, κηρύσσει και διδάσκει και όχι απλώς και ως έτυχε, αλλά καθώς και εγώ κηρύττω και διδάσκω, ο οποίος λόγος αυτός είναι μέγας έπαινος εις το κυβότιον. Είναι μέγας έπαινος εις τον Τιμόθεο. Τον επενεί λοιπόν. Κάνει το έργο του Κυρίου όπως κάνω και εγώ. Επειδή λοιπόν τέτοιος είναι ο Τιμόθεος, γι' αυτό λέει, ας μην τον καταφρονήσει κάποιος από λόγους σας, ως παραμικρό και νεότερο. Γιατί με το να ήταν νέος και μοναχός ο Τιμόθεος και δέχθηκε τη φροντίδα και τη διόρθωση τόσου λαού και λαού υπερήφανο, γι' αυτό ήταν ακόλουθο, μπορούσε να συμβεί δηλαδή, να καταφρονηθεί από αυτόν. Θα τον βλέπανε έτσι νέο και μικρό, ταπεινό και θα μπορούσαν έτσι να τον φερθούν άσχημα, να το επιτεθούν ή να νομίζουν ότι μπορούν να τον έτσι περιφρονήσουν και να μην ακούσουν το λόγο του και τους ελέγχους του. Αλλά λέει, όπως θα δεχόσαστε εμένα που κάνω το έργο του Θεού, έτσι και αυτός κάνει το έργο του Θεού. Και να έρθει σε εσάς αφόβος. Προπέμψατε δε αυτόν εν ειρήνη, λέει στον 10ο στίχο, ή να έρθει πρόσμε. Και όχι μόνο να μην καταφρονήσετε τον Τιμόθεο, επειδή είναι νέος και ταπεινός, αλλά να το τιμήσετε κιόλας. Γιατί αυτό το προπέμψατε, αυτό δηλώνει. Εν ειρήνη δε αυτόν προπέμψατε. Δηλαδή χωρίς κανένα φόβο και χωρίς μάχη και φιλονικία, αλλά με κάθε υποταγή. Να τον ετοιμάσετε για να έρθει σε μένα. Εκδέχομαι γάρ αυτόν μετά των αδελφών, γιατί τον περιμένω μαζί με τους άλλους αδελφούς. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εκδέχομαι και προσμένω τον Τιμόθεο να γυρίσει, τους φοβίζει τους Κορινθίους. Γιατί είναι σαν να του λέει, προσέξτε, ο Τιμόθεος θα μου τα πει όλα σε μένα τον Παύλο που συμβαίνουν σε εσάς. Και αν τυχόν το λυπήσετε, θα μου το πει και αυτό. Γι' αυτό προσέξτε να μην το λυπήσετε. Προστούτης δε, με τον λόγο αυτό αποδείχνει τον Τιμόθεο εδεσιμότερο και σεβασμιότερο στους Κορίνθιους. Επειδή έχει αυτόν τόσον αναγκαίον ο Παύλος, ώστε όπου τον προσμένει να υπάγει πίσω για ό,τι τον χρειάζεται. Και θα μπορούσε να κάνουν τη σκέψη, τη λογική σκέψη, αν τον χρειάζεται, άρα είναι πολύ σπουδαίος ο Τιμόθεος, που τον έχει ανάγκη ένας μέγας Απόστολος Παύλος. Βλέπετε πόσα ωραία νοήματα κρύβονται πίσω
από αυτές τις απλές λέξεις που λέει ο Απόστολος Παύλος και ποια παιδαγωγική κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Ας μείνουμε σήμερα σε αυτά και ας επικεντρωθούμε στο θέμα της ελεημοσύνης, η οποία, όπως μας είπε ο Απόστολος, είναι διαταγή. Διέταξα, λέει, της Εκκλησίας Γαλατίας. Έτσι και ο Κύριος και σε εμάς δίνει αυτή τη διαταγή να ελεούμε. Και είπαμε πόσο τεράστιο εύρος έχει η ελεημοσύνη. Και ο ίδιος ο Χριστός μας, το Πνεύμα το Άγιο, τι λέει ο Θεός μας, ο Τεπανάγιος Τρεδικός Θεός μας, έλεον θέλω και ου θυσίαν. Δεν θέλω εξωτερικές θυσίες, αλλά εσπλαχνία, έλεος, ελεημοσύνη, να συγχωρείς, να αγαπάς, να ανέχεσαι, να υπομένεις και να επιμένεις μέχρι τέλους να αγαπάς, ακόμα κι αν ο άλλος σε μισεί. Ας κρατήσουμε αυτό και ας γίνουμε αληθινά ελεήμονες άνθρωποι του Θεού, για να αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Το δεύτερο ημών δόξα πάντοτε νίκαιο ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.